πιανό, χωρίς μουσική. Δεν μιλάω. Καλό, βάλτε ένα τραγουδάκι να ακούσουμε κι εμείς εδώ πέρα, άνθρωποι. Καλησπέρα, αγαπημένοι μου φίλοι, φίλοι μου, τηλεθεατές μου, αγαπημένοι μου, γλυκοί μου. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλησπέρα σε Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα, Καστοριά, Ελασσόνα, Λάρισα, Βόλο, Φάρσαλα. Και από όπου μας παρακολουθείτε, από όλη την Ελλάδα, εδώ είμαστε και σήμερα, Πέμπτη λέει. Το ημερολόγιο, 14 ημερομηνία. Μάιος ο μήνας το 2015 και ναι, να είμαστε καλά. Να έχουμε πολλές ακόμη μέρες, πολλούς μήνες και πολλά χρόνια να τα λέμε και αν δεν τα λέμε και τηλεοπτικά, θα τα λέμε από κοντά. Αγαπημένοι μου φίλοι, ναι, έγινε και αυτό. Τις ρίξαμε. Τις ρίξαμε τις γέφυρες, πάνε οι γέφυρες, τέλος τις γέφυρες. Τι ιστορία τρελή λοιπόν με αυτές τις γέφυρες. Μιλάμε φυσικά για όσους δεν είστε εδώ από την περιοχή της Κοζάνης, για την περιβόητη γέφυρα του ΟΣΕ, η οποία βρισκόταν στην είσοδο της πόλης της Κοζάνης, ένωνε τέλος πάντων, ή μάλλον βρισκόταν στη μέση της οδού που μας οδηγούσε προς την Θεσσαλονίκη, σε ένα πολύ κομβικό σημείο της πόλης, μια γέφυρα η οποία στα τείχη της έχουν ξεψυχήσει δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι, νεαροί σε ηλικία, μεγαλύτεροι σε ηλικία. Έχουν καταστραφεί πολλά αυτοκίνητα και γενικότερα τέλος πάντων μόνο το τελευταίο καιρό μετά την έτσι, χρηστική λειτουργία που είχε ως γέφυρα τρένων. Από εκεί και έπειτα δυστυχώς μόνο άσχημα συμβάντα είχαμε να θυμόμαστε και να ακούμε για την συγκεκριμένη γέφυρα. Αυτή η γέφυρα λοιπόν σήμερα έχει πέσει. Έχει πέσει από φυσικά τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο Περιφερειάρχης ο κ. Νίκος Καρυπίδης πριν αρκετούς μήνες πρόταζε τα στήθη του μπροστά αλλά και χτυπούσε το χέρι δεσμευόμενος πως αυτές οι γέφυρες θα πέσουν και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί εμείς εδώ είπαμε, λέμε μόνο τις αλήθειες. Όταν δεν γίνεται κάτι θα το πούμε και θα το σχολιάσουμε όπως κάνουμε και όταν γίνεται επίσης θα το επιβραβεύσουμε. Ούτε κλείνοντας έναν χρόνο, δεν έχει κλείσει ακόμη ένα χρόνο η θητεία της νέας περιφερειακής αρχής και ένα πράγμα που εδώ και 10 χρόνια προσπαθούσαν οι άλλοι να το κατορθώσουν το πέτυχε και πολύ σύντομα ο καιρός ευνόησε, θα γινόταν πιο νωρίς βεβαίως, αλλά ξέρετε δεν είναι μόνο το να πεις κάτι, όταν μπλέκεται Αθήνα, κυβέρνηση, εργολάβη και να πω ότι η κυκλοφορία των αυτοκινήτων μέχρι και τα Lidl γίνεται ομαλά, από εκεί και πέρα δεν μπορείτε να περάσετε, πρέπει να, αν θέλετε να πάτε στη Θεσσαλονίκη, Χαραβγή, οτιδήποτε, να πάτε από κάτω από τον Κασλά. Οι εργολάβοι που το έχουν αναλάβει το πρωί είχαν σήμανση και οδηγούσαν τα αυτοκίνητα, τώρα προς το μεσημεράκι προφανώς λίγο και ο ήλιος βαρέθηκαν και εμείς φτάσαμε μέχρι τα μισά και μας ξαναγύρισαν πίσω. Να το προσέξετε λιγάκι και αυτό εκεί πέρα. Και όλα καλά, 6 μέτρα θα γίνει, από 6-10 μέτρα θα γίνει τώρα σου λέει το πλάτος του δρόμου, θα μεγαλώσει και ο δρόμος και εδώ να είμαστε να έχουμε και άλλα όμορφα έργα στην περιοχή μας. Και όμορφα έργα θα δούμε σήμερα που θα γίνουν στην περιοχή μας, αν όχι έργα, καταστήματα, ναι. Επίσης το κορίτσι μας έχει επιστρέψει και έχει επιστρέψει και με μια πολύ ωραία νέα έτσι συνεργασία, η Έφη Ανδρεοπούλου φυσικά θα είναι κοντά μας σε λίγο. Ο Γιώργος Ατουμπουλίδης και αυτός θα έρθει να πούμε τα παρατσούκλια των πόλεων, να τα θυμηθούμε γενικότερα και να μάθουμε και καινούρια. Ακόμη, Θεού θέλοντος, κοντρόλ επιτρέποντος και λίτσας πολυλογίας επίσης επιτρέποντος, θα δούμε και το θέμα της συναυλίας των υποσυτισμένων παιδιών στην Θεσσαλονίκη που έγινε εκεί με πολύ γνωστά ονόματα. Τι άλλο, πολλά ωραία θεματάκια, πολλά ωραία ρεπορτάζ, αλλά λέω να πω να καθίσω στη θεσούλα μου λιγάκι, γιατί δεν πολύ βολεύουμε μωρέ έτσι στο όρθιο. Και να δούμε και να ακούσουμε και λίγο από τη μουσική επιλογή του Control Mass, θέλουμε. Δεν μ' άρεσε και πολύ. Τι είναι, τι είναι. Ποιος ήρθε, Last Shadow Puppets. Έπρεπε να μου πεις τα παίξω Last Shadow Puppets, να περιμένω τι θα ακούσω. Λοιπόν, δεν πειράζει, αύριο θα ακούσουμε κάτι καλύτερο, ελπίζω. Ακούστε τώρα τι γίνεται εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, ακούστε τι γίνεται. Έχω ένα θεματάκι. Έχω αυτό το πολύ ωραίο το γλαστράκι με τη γαρδένια μου από τα Φυτώρια Πατσιλιάς. Έτσι μας το κάνω δώρο για την εκπομπή μας, για το ντεκόρ μας. Αλλά εδώ χθες ήταν μπουμπουκάκι. Περίμενε, εδώ ήταν μπουμπουκάκι και σήμερα άνθησε. Αλλά εδώ μαράθηκε, ξεράθηκε, έχει γίνει ξερό. Γιατί, γιατί μου είπε η Γιάννα εμένα και ο Πάρης. Λίτσα, πρέπει να το φυτέψεις ξανά, δηλαδή όταν παίρνεις ένα λουλούδι το φυτεύεις.
Δεν ξέρω να φυτεύω. Δεν έχω χώμα. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Γι' αυτό παρακαλώ. Α, έχω κι άλλα δύο μπουμπούκια. Κοιτάξτε μου, ωραία, αγαπημένοι μου τηλεθεατές μου. Ωραία, κοιτάξτε μπουμπουκάκια. Γι' αυτό θα παρακαλούσα πάρα πολύ κάποιον που ξέρει να φυτεύει λίγο χωματάκι αύριο ή να πάω να πάρω εγώ χώμα. Να πάμε να πάρουμε. Έχεις εσύ χώμα, Έφη. Φέρε βρε, Έφη, χώμα. Θα φέρω. Φέρε χώμα. Θα φέρω. Τι είναι τα πράγματα. Δηλαδή να πάει χαμένη τέτοια γαρδένια και μουσκοβολά, μουσκοβολά, πραγματικά είναι τόσο ωραία. Επίσης, τι έχω να πω. Βρήκα αυτό το βιβλίο. Εδώ, ώσπου να βγούμε, έκανα βόλτες μέσα στο στούντιο, σκάλιζα πράγματα. Και βρήκα αυτό το βιβλίο του Alan Pease, Η γλώσσα του σώματος, το οποίο σου λέει, αγαπημένη μου τηλεθεατή, έχει πουλήσει πάνω από 600.000 αντίτυπα, μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες. Διαβάστε, λέει, τη σκέψη των άλλων από την κίνηση και τη στάση του σώματος. Νομίζω ότι γενικότερα αυτό το βιβλίο πρέπει να βρίσκεται σε όλες τις βιβλιοθήκες. Έτσι, μαζί με το Savoir Vivre, μαζί με τα λεξικά μας, πρέπει να βρίσκεται και αυτό το βιβλίο. Ακόμη, να δεις πώς μου την είπανε τη λέξη αυτή. Να ρωτήσω μήπως ξέρετε τι σημαίνει. Τέλος πάντων, θα τη θυμηθώ στη συνέχεια. Θέλω να σας ρωτήσω στη σιά της θα τη χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη πάρα πολύ. Και θέλω, λοιπόν, να σας πω κάτι. Η φράτζα η κοντή, έτσι αν έχει στρόγγυλο πρόσωπο, επειδή στρογγυλεύει κι άλλο το πρόσωπο και η ίσια μπροστά γενικώς στη στρογγυλό πρόσωπο, δεν είναι καλή επιλογή. Δεν είναι, λες, ε? Δεν είναι. Σας το λέω τώρα εγώ γιατί την πάτησα. Έλεγα και στα κορίτσια μου και στη Βούλα και στη Βάνα και κόψε και λίγο από εδώ για να μου στρώνει καλύτερα, κόψε και λίγο γιατί την έκανα πάρα πολύ κοντή. Δεν ξέρω γιατί μου θυμίζει και γενικώς και αυτά τα prints που έχουν βγει, τα πολύ, τα ζωηρά και τα λοιπά, μου θυμίζει κάποιες γυναίκες που είναι στον 6ο-7ο μήνα της εγκυμοσύνης και έχουν έτσι λίγο μαγουλάκια και επειδή περιμένουν κοριτσάκι, λίγο παλιμπεδίζουν. Ναι. Κάτι πρέπει να κάνω, αγαπημένοι μου φίλοι. Να βάλω εξτέ στη φράντσα. Όχι, Λελίτσα. Γιατί? Εξτέ. Γιατί εμένα μου αρέσει. Δεν ξέρω. Άλλο. Δεν μας φτάναν αυτά. Πάω σήμερα, Μικέλ. Λέω, θα αμαρτήσω. Μου λένε γιατί. Τι. Λέω, θα κάνω παρανομία. Τι. Θα πέσω σε ατόπιμα. Μου λένε τι, τι θα κάνεις. Λέω, θα πιω Μικελοτσίνο. Και το ήπια. Το πίνω. Τι σημαίνει αυτό, Μικελοτσίνο, μέσα. Παγωτό, πες τα όλα. Καφές από Μικέλ, γενικότερα γεύση απίστευτη, απίστευτες θερμίδες. Αλλά το Μικέλ αυτό είναι. Μπορεί να, ναι, μεν θερμιδούλες, αλλά αυτό που πίνεις πραγματικά πόσο πολύ τε ευχαριστιές είναι τέλειο. Πες τώρα, αμαρτία μεν, απόλαυση δε. Είναι τέλειο, αλλά μόνο για σήμερα. Καλά, δεν σου είπα κάθε μέρα να το κάνεις. Μια μέρα την εβδομάδα να το παίρνετε και εσείς, είναι πεντανόστιμο. Δηλαδή, μπορούσα να τη σταθεί, το ρουφάω, το ρουφάω όλη μέρα, σαν τρελή. Και μετά στενοχωριέμαι. Γιατί λέω πως ρούφηξα και πολύ και δεν έπρεπε. Ναι. Ακούστε τώρα, άλλο πρόβλημα. Έχουμε αγγελία. Τι έγινε? Έχουμε αγγελία, έχει έρθει στο σταθμό. Και φυσικά να πούμε πως μόνο σοβαρές προτάσεις δέχονται συγκεκριμένοι κύριοι. Είναι μια αγγελία από τα παιδιά στο Control, από τον Γιάννη και τον Κοσμά. Να δούμε, παιδιά, την αγγελία σας. Ευχαριστώ. Ωραία. Ζητείτε, λοιπόν, από το Control του Φλάς, του Γιάννη και του Κοσμά, όμορφη νησιώτισσα, με σπίτι δίπλα στη θάλασσα, για να τους δείξει τα αξιοθέατα του νησιού της από τις 17 του Ιούλη μέχρι τις 15 Αυγούστου, που παίρνουν άδεια τα παιδιά μας. Μπράβο. Έτσι, για να ενημερωθούν, να έρθουν ενήμεροι, κατάλαβες? Εννοείται. Αν ο μπαμπάς της όμορφης νησιώτισσας διαθέτει και ψαροταβέρνα, θα εκτιμηθεί επιπλέον. Παρακαλούν τα αγόρια μας, μόνο σοβαρές προτάσεις. Μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ στο τηλέφωνο του Φλας. Έτσι, για το Κοσμά και το Γιάννη, όμορφη νησιώτισσα με αδερφή. Α. Να συμπληρώσω. Για να συμπληρώσω καρέ. Βγήκα και τα τηλέφωνα. Μια χαρά. Με κορίτσια. Σπίτι, κορίτσια, δίπλα στη θάλασσα. Αυτή είναι η αγγελία μας για σήμερα. Είναι αληθινή όμως η συλλήψη. Δηλαδή σου λένε, εγώ θέλω 2-3 πράγματα. Τα γράφουν, τα ζητάνε. Απλά πράγματα. Δηλαδή δεν. Ναι, ναι. Και όχι σαν κάτι άλλο που κάποιοι σου λένε παραμύθια, ιστορίες και μετά σου λένε, α, να έχεις και σπίτι, α, να έχεις και τα άλλα. Ενώ τα παιδιά μας εδώ. Όχι, είναι μια σοβαρή. Κατευθείαν. Σου λέει, θέλω σπίτι, όμορφη, ο μπαμπάς να είναι
Να έχει την ψαροταβερνούρα. Την ψαροταβερνούρα του. Μια χαρά. Ένα μήνα να είστε ευπρόσδεκτοι τέλος πάντων. Να του ξαναγεί στο νησί, να πάνε για μπάνιο. Λάρτ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όσε κυρίε είστε στην κατηγορία. Τι έγινε, δεν χτυπάνε τηλέφωνα. Περιμένετε, αγόρια μου. Περιμένετε. Λοιπόν, συνεχίζω να σας πω και άλλα πράγματα. Έφη μου, άκου τώρα να δεις τι έχω να σου πω. Έχω να σου πω πως ο Θείος μου Αριστοτέλης σήμερα γιορτάζει. Να τον χαίρεσαι, ευχαριστώ. Λοιπόν. Και δεν γιορτάζει μόνο ο Θείος μου Αριστοτέλης, γιορτάζει η Αριστοτελία και όλοι οι Αριστοτέλητες του κόσμου. Ο Θεράπων, γιατί σήμερα είναι του Οσίου Θεράποντα. Όσιος δεν είναι ο Θεράποντας, μην το αλλάξω το. Ιερομάρτυρας είναι, συγγνώμη. Του Ιερομάρτυρος Θεράποντος, Επισκόπου Κύπρου. Επίσης ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος γιορτάζει σήμερα. Αλλοροντάνς, Λέανδρε, αυτός που, ο Λέανδρος που το λέγαμε Λεωνίδα, τον θυμάσαι. Ναι, εγώ μόνο. Χρόνια του πολλά και η Λέανδρα γιορτάζουν σήμερα. Αριστοτέλους και Λεάνδρου λοιπόν, ενώ είναι μαρτύρος Ισιδώρου εν χείο. Τι άναμα, ξάναμα είναι αυτό. Λοιπόν, πουγκου, παγκόσμιες ημέρες δεν έχουμε. Έχουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα και άλλα ωραία πραγματάκια, τα οποία θα τα δούμε στο βιντεάκι που ακολουθεί. Καλησπέρα, είπαμε εμείς οι δύο τηλεοπτικά. Τι σημασία έχει. Καλησπέρα, λοιπόν. Καλησπέρα, λοιπόν. Μετά από πολλή ώρα. Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά με την Έφη μας, έχουμε να πούμε πάρα πολύ και με τον Γιώργο μας. Σε πολύ λίγο θα είναι στον αέρα. Και μαζί και πάμε να δούμε το συγκεκριμένο βίντεο και να επιστρέψουμε για κληρώσεις, να φτιάξουμε λιγάκι έτσι το σκηνικό της ημέρας και άλλα τέτοια πραγματάκια. 5η 14 Μαΐου σήμερα και σαν σήμερα το 1796, ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών για πρώτη φορά και αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 του Οκτώβρη. Σαν σήμερα το 1918 διεξάγεται η μάχη του Ραβίνε στο Μακεδονικό μέτωπο. Ο ελληνικός στρατός νικάει τους Βούλγαρους με απώλειες 56 νεκρών και 234 τραυματιών. Το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. Σαν σήμερα το 1937, ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. Το 1986, η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Ντούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι αρχή της άνοιξης της παράγας. Σαν σήμερα το 1944 γεννιέται ο George Lucas, Αμερικανός σκηνοθέτης, με μεγάλη επιτυχία τον Πόλεμο των Άστρων. Το 1969 γεννιέται η Kate Blanchett, Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός. Ενώ σαν σήμερα το 1984 γεννήθηκε ο Mark Zuckerberg, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook. Το 1984 γεννήθηκε ο Zuckerberg, ο οποίος σου λέει τώρα... Ο Zuckerberg, εντάξει... Εντάξει, ο Ζούγκερμπεργκ, αυτός πώς το λένε, τον άνθρωπο αυτό, τον 33χρονο, έτσι, από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο, γιατί αγαπημένοι μου φίλοι, είχε μια ιδέα, ήταν και λίγο τυχερός. Λίγο. Έκανε το Facebook, λίγο τυχερός το λες γιατί έπεσε, δηλαδή η ιδέα του συμβάδιζε με τις ανάγκες της εποχής. Είχε την ιδέα, την υλοποίησε έτσι στην πλάκα στο πανεπιστήμιο εκεί πέρα για τις ανάγκες ενός πανεπιστημίου, μιας κοινότητας φοιτητών ενός πανεπιστημίου. Και τώρα δεν ξέρει τι έχει ο κύριος Μαρκ Ζούγκερμπεργκ. Και εμείς δεν μπορούμε να πιάσουμε ένα στοίχημα. Και σας το λέω, γιατί πρέπει να το σχολιάσω. Είχαμε χθες τη Γιουβέντους, τη Ρεάλ μάλλον. Μέσα στον Μπερναμπέο με τη Γιουβέντους, έχουμε το πέναλτι εκεί του αξιοθαύμαστου όσον αφορά τις σωματικές του ικανότητες έτσι, και τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες Ρονάλντο. Βάζει λοιπόν το πέναλτι, 1-0, ωραία λέμε. Εγώ όμως σας είπα ότι αυτόν τον αγώνα τον φοβόμουν, δεν ξέρω γιατί, η γυναικεία διέστηση, πολύ δυνατές, πολύ, δηλαδή... Το 2-1 την προηγούμενη φορά ήταν σκληρό, η Γιουβέντους δεν... Άσε που δεν ήξερα και τι παίζανε στην αρχή, όταν σας τα έλεγα αυτά, μετά συνειδητοποίησα τι παίζουνε. Τέλος πάντων, όπως μας είπε και ο Γιάννης, η Γιουβέντους είχε ξαναποκλείσει τη Ρεάλ και την ξαναπέκλεισε χθες.
Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, πήγαμε ένα περίφημο κουβάι, γιατί αυτά που είναι να παίξουμε δεν τα παίζουμε και αυτά που δεν είναι να παίξουμε τα παίζουμε. Γενικότερα ο κουβάς μας περιμένει και ο Ζούγκερμπεργκ σκέφτεται και φτιάχνει το Facebook και μου γίνεται δισεκότερο μυριολογιούχος. Έχεις τρελαθεί. Καταλαβαίνω. Και άφησα και το θείο. Δεν έπιασα το τζόκερ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς όρισες, Γιώργο. Το τσουρούφι, ξέρω το οξυγόνο, το... Το κλουκ της Έφης. Και δεν είχες ανάσα γι' αυτό. Δεν σε ακούμε. Εντάξει, θα τον ακούσουμε, θα τον ακούσουμε, θα τον ακούσουμε. Παιδιά, να σας πω, είναι και αυτές οι μέρες που δεν θες από τι μου να κάνεις τίποτα. Ακούστε όμως τώρα τι θα κάνουμε, για να συνταχτούμε. 24άκι, εξαράκι, ασάκι, μηδενάκι, εντάξει. 32ουλη, διούλη, 33ουλη, εσωτερικό, διούλη. 24-6, 10, 32-2, 33 με εσωτερικό, 2. Γιατί δίνουμε αύριο εξάμεινη οδική βοήθεια από τον Βαγγέλη Παπαδόπουλο και τις υπηρεσίες ασφάλειας που έχει εδώ στην πόλη της Κοζάνης και στα Σέρβια. Δίνουμε επίσης το φαναράκι μας, το υπέροχο, από Γιάννη Δουζένη, έπιπλα κήπου, το υπέροχο φανάρι σε σχήμα σπιτιού, για το μπαλκόνι σας, για τον κήπο σας, 24-6-10, 32-2-33, εσωτερικό 2. Και 4 κοκτέιλ από το Άρωμα Καφέ, να πάτε το Σαββατοκύριακο με την παρέα σας, να τα πιείτε στην υγειά μας. Αυτά λοιπόν τα δώρα μας. Και έχουμε τον Γιώργο. Ναι. Τον ακούμε τον Γιώργο κανονικά. Μ' ακούτε. Πέροχα. 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 Πέροχα, Γιώργο μου. Λοιπόν, Γιώργο, το επόμενο θέμα είναι αφιερωμένο σε σένα και μετά θα κάνουμε schedule της ημέρας. Έρχεται και στην πόλη μας. Τι? Όχι το τσίρκο. Oh. Ούτε ο Βός, ούτε ο Κροκαλίας. Έρχεται τα escape rooms, έρχονται και στην πόλη της Κοζάνης. Escape room, λοιπόν. Τι είναι το escape room? Είναι γενικότερα ένα είδος διασκέδασης το οποίο έχει κατακτήσει την νεολαία και όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και του εξωτερικού. Το ξέρω. Το πρώτο λοιπόν ζωντανό παιχνίδι απόδραση στη Δυτική Μακεδονία. Ξέρεις τι, ακουμπάκ, μπράβο. Το μικρόφωνο σου και ο τηλεθεατής κουφαίνεται. Όπως λοιπόν σας αναφέραμε πριν λίγο, είναι μια νέα μόδα στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα και έχει καταφέρει να κερδίσει μικρούς και μεγάλους. Αυτή η μόδα λοιπόν έρχεται και στην Κοζάνη. Escape Room, στα μέσα Ιουνίου θα είναι έτοιμα να ανοίξουν τις πύλες τους στο κοινό της Κοζάνης, σε κεντρικό χώρο της πόλης μας. Τι γίνεται τώρα, φανταστείτε το, έτσι, να είστε εσείς και η παρέα σας, να έπρεπε να υποδηθείτε τον Tom Cruise, το Mission Impossible, στις επικίνδυνες αποστολές. Ποιο νούμερο? Αυτό μας πείραξε ότι θα υποδοθούμε αυτή την ναι. ρόλο. Και να προσπαθείτε μέσα από λέιζερ που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έρθετε σε επαφή να κλέψετε ένα διαμάντι. Φανταστείτε τώρα ότι βρίσκεστε μέσα στις φυλακές και θα πρέπει να αποδράσετε σαν αυτόν από το Prison Break. Ναι. Το Michael, τον Σκοφίλτ. Σκοφίλτ, πώς λέτε, κάπως έτσι τέλος πάντων. Επίσης, αυτά είναι κάποια θεματικά από το Escape Room, δύο από τα τρία δωμάτια που θα γίνουν εδώ πέρα. Είναι 60 λεπτά, όπου με λιγότερα από 10 ευρώ θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο διασκέδασης. Ορίστε. Ναι. Περιορισμός στην ηλικία δεν υπάρχει και τα άτομα που μπορούν να συμμετέχουν σε κάθε δωμάτιο είναι από 2 ως 6. Τι είναι? Μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο, εσύ και η παρέα σου, από 2 ως 6 άτομα και προσπαθείτε να βγείτε ναι. παίρνοντας μέρος σε μια πραγματική περιπέτεια. Κατάλαβες, πρέπει να περάσεις με λέιζερ, να πάρεις το διαμάντι, αυτό, να διαφύγεις, να κάνεις. Μέσα σε 60 λεπτά πρέπει να εκπληρώσεις ναι. το στόχο. Που οπότε, θα σου δοθεί απ' έξω. Με το μικρό μου λες δεν πάω εγώ εκεί πέρα. Πας, μπορείς να πας και με το μικρό σου. Α, μπράβο, πες τα έτσι, Λίτσα μου. Ποια ζηδιά μας την γάμα που έχουμε τα μικρά μας. Περιορισμού στην ηλικία δεν έχουμε. Εκεί λοιπόν θα σας ακούει και θα σας επιβλέπει ένας game master για 60 λεπτά. Αυτός θα είναι ο αρχηγός του παιχνιδιού.
Όχι, Game Master. Όπου κάθε φορά που κρίνετε έχετε κολλήσει σε ένα γρίφο, γιατί έχει να λύσει διάφορους γρίφους. Θα σας βοηθάει για να συνεχίσετε για να φτάσετε στο τελικό γρίφο που θα σας δώσει και το κλειδί για να βγείτε από το δωμάτιο αυτό. Γι' αυτό και λέγεται Escape Room, δηλαδή δωμάτιο δραπέτευσης, διαφυγής. Επίσης, όλοι οι γρίφοι θα ακολουθούν μία αλληλουχία. Ναι, ο ένας θα έχει σχέση με τον άλλον. Κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορείς να παραβλέψεις κάποιον από τους γρίφους και να πας στον επόμενο. Η συνεργασία με τους συμπαίκτες θεωρείται κρίσιμη και απαραίτητη και γενικότερα αποτελεί μια ευχάριστη εμπειρία για να περάσετε κάνοντας αυτό ένα διαφορετικό ξεχωριστό απόγευμα ή και πρωί ή και βράδυ. Mm-hmm. Σε κεντρικό σημείο της πόλης θα στεγαστεί το συγκεκριμένο, το πρώτο ζωντανό παιχνίδι απόδρασης, Escape Room στα αγγλικά, στη Δυτική Μακεδονία, μέσα Ιουνίου στην Κοζάνη. Εκτός και αν πάλι, ξέρετε, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε και μία με μανιβέλα λίγο τα κάνουμε κάποια πράγματα, έτσι, αν έχουμε πέσει πάλι σε περίπτωση που αυτό εκεί, όχι, θα ανοίξει, δεν θα ανοίξει, άνοιξε μισό, περιμένω να βάλω και λίγα λέιζερ ακόμη μετά και τέτοια. Ελπίζω να είναι άρτιο ολοκληρωμένο, αν και επειδή αυτά γενικότερα είναι τύπου franchise, να έρχονται στο στήνουν. Κάνουν προφανώς ο επιχειρηματίας θα βάλει μόνο το χώρο. Πάντως στην Αθήνα πηγαίνουν πολύ καλά αυτά. Και στη Θεσσαλονίκη, που έχει. Όλους. Και στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο μου, πώς λένε τις χώρες μας. Ναι. Πώς θα λένε, κυρία μου. Πώς λένε τις χώρες μας. Πώς λένε τις χώρες μας. Ό,τι να είναι. Πώς λένε τις πόλεις μας. Τη δικιά μας ξέρουμε. Πώς τη λένε. Σουρδία. Θα μάθουμε λοιπόν με τον Γιώργο σήμερα τα παρατσούκλια των πόλεων της Ελλάδος. Περιοχών της Ελλάδος. Περιοχών της Ελλάδος, έτσι. Είμαστε μέσα κι εμείς, είναι και η Πτολεμαϊδα. Τα περισσότερα τα έχουμε ακούσει. Ναι, και θα μας εξηγήσει και γιατί μας λένε έτσι. Κάνουμε έτσι και μια μικρή εξήγηση για το τι, από πού προήρθε το κάθε όνομα, η κάθε ονομασία, το παρατσούκλι, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Τέλεια. Ενώ πριν περάσουμε σε διαφημισούλες, να πούμε πως με την Εφη σήμερα θα δούμε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό μακιγιάζ, το οποίο έχεις κάνει πάνω στη Λιάννα, στην αδερφή σου. Πες μου λιγάκι, τι ακριβώς θα έχει το συγκεκριμένο βίντεο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο βιντεάκι είναι πάρα πολύ σύντομο, όμως μπορούν οι φίλες μας να πετύχουν ένα πολύ ωραίο δροσερό μακιγιάζ σε μπλε, από χρώσεις, όχι τουρκουάζ, μπλε θαλασσί. Mm-hmm. Είναι ένα μακιγιάζ που μπορείς να το κάνεις και το πρωί. Μπορεί να έχει το χρώμα αυτό, αλλά στη συνέχεια δουν τα κορίτσια ότι είναι σε πάλι γλυκές αποχρώσεις και συνδέονται πολύ αρμονικά μεταξύ τους. Και επίσης το συγκεκριμένο μου αρέσει πάρα πολύ και για παραλία. Αυτές που θέλω να βάλω. Τι, έκανα κάτι. Δηλαδή, εντάξει. Πεθαίνω, κυρίες και κύριοι, πεθαίνω. Λοιπόν, είμαστε καλά εκεί μέσα. Εντάξει, όλα. Πάμε να φτιάξουμε ένα πλάνο. Καλύτερα σήμερα καθίστε στο σπίτι. Δεν ξέρω τι έχει ημέρα. Ή τουλάχιστον, αν δεν καθίστε στο σπίτι και με βλέπετε να κυκλοφορώ έξω, φύγετε μακριά μου. Καθίστε στο σπίτι, εντάξει. Έχει ζεστούλα. Πλύνετε λίγο το μπαλκόνι, ελάτε να πλύνετε και το δικό μου. Αφού πλύνουμε το μπαλκόνι, βάζουμε έξω την κούνια από το Γιάννη το Δουζένη. Λίγο να κουνηθούμε, λίγο να χαλαρώσουμε, ρε παιδί μου. Έτσι, να έχουμε μια πέρα δόθε κίνηση, να αναρθούμε στα καλά μας. Πιείτε μια χαλαρωτική μπυρίτσα από τον γκουρμέ. 50 λεπτά και το κουτάκι. Εγώ πήρα 7 χθες στον αγώνα. Τις τσάκισες. Και τις μπύρες και το στήριγμα. Λοιπόν, θα το λέω, ναι Γιάννη, θα το λέω μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Εκεί πόσο με πείραξε το χθεσινό. Μα δεν πα... Να λέει. Να λέει. Να κάνει έτσι, να. Να τα πάλι. Με πείραξε, ρε παιδί μου, βάλτε άλλο ένα γκολ και εσείς, αμάτια, στεναχωρέστε όλους τους οπαδούς της Ρεάλ. Γιατί στη Ρεάλ δεν τυχονεύει κανένας. Είναι αχώνευτη. Γιατί, παιδί μου. Δεν ξέρω. Επειδή γιατί. Επειδή έχει ωραίους άντρες μέσα και συλλεύεται η πόλη. Μπορεί από αυτό να είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι σίγουρα. Κατά βάθος είναι αυτό. Αν και ο Μωράτα, να σου πω, από τη Γιουβέντους, ο οποίος ήταν παλιά ρεαλικός, ήταν στη Ρεάλ. Και έχει και Γιουβέντους ωραίους άντρες. Γιατί ήσασταν όλοι με τη Γιουβέντους χθες και όχι με τη Ρεάλ. Γιατί. Πίνετε την πύρα. Όχι πολύ και έρθετε στη δική μου κατάσταση σήμερα. Λοιπόν, πήρατε την πυρίτσα, δροσιστήκατε. Μεσημεριανό φάγανε, νηστική. Μα παιδί μου, τώρα σου λέω το απόγευμα. Τέλος, πάει το μεσημεριανό, το φάγανε. Έχουμε πιει μπύρα τώρα και κουνιόμαστε στην καρέκλα του Δουζένη. Μπύρα έχουμε πιει από τον κουρμέ. Ναι. Και έχουμε και κανένα και ξηρό καρπό, λίγο το αλμυρό. Ναι. Μετά τραβάει λίγο περισσότερη η πυρίτσα, έτσι πηγαίνει. Και μας αρέσει πολύ. Καθόμαστε λοιπόν στο μπαλκονάκι, όμορφο και ωραία.
Παίρνουμε ένα τηλεφωνάκι, Χατζηζή η Ρούσα, μας φέρνει λίγα κρεατάκια στο σπίτι. Λουκανικάκι. Ναι, τα βάζουμε στη φουφού που έχουμε εκεί στο μπαλκόνι και κανένα σουβλάκι το ψήνουμε για την βραδινή λιγούρα. Σήμερα πίτα με αλεύρι μάνα, βαριέμαι, δεν ανοίγω με τίποτα. Αφήστε το αλεύρι μάνα στο ντουλάπι για αύριο. Τι κάνετε όμως, τι θα κάνετε αμέσως μετά. Μετά από όλο αυτό, έχεις, θέλεις λίγο κάτι γλυκό, δεν θέλεις. Πώς την έπαθα εγώ σήμερα και με τα γλυκά και πήρα ολόκληρο το πήρες όλο το γλυκό. Έτσι. Παίρνεις τζελάτο, σου φέρνει παγωτάκι με γεύση που θέλεις εσύ, ωραιοτάτη, το τρως. Τι θέλετε? Το γλύφεις. Συγγνώμη, γιατί ρε παιδιά. Το κορίτσι μας εκφράζεται όπως εκφραζόμαστε. Έκανες μεγάλο, μεγάλο κενό ανάμεσα από το παίρνεις και γλύφεις, γι' αυτό. Ναι, πρώτα το παίρνεις, μετά το γλύφεις και μες στο τέλος το δαγκώνεις, το ξυλάκι αν το πάρεις, αλλιώς πετάς. Τσαλακώνεις και πετάς το κυπελάκι. Λοιπόν, το έχεις τελειώσει το παγωτάκι σου. Ολοκλήρωσες με το παγωτό σου. Ολοκλήρωσες και βρίσκεσαι στη φάση τώρα, σε ποια φάση να βρεθείς. Δεν θυμάμαι, παιδιά, τους χορηγούς τι έχω πάθει. Δώσε, Γιάννη. Α, ναι, ναι. Να μην φας και μια σαλάτα από τον Κώστα τον Κόλιο. Που σίγουρα θα σου κάνει και ένα δωράκι ή μια ωραίοτατη έκπτωση αν πας στο χώρο του. Μετά λοιπόν τη σαλάτα του πολίτικου Μπαχτσέ. Φίλε μου, δεν έχεις άλλη επιλογή. Θα βγεις έξω. Θα βγεις έξω. Αυτά είναι. Και πού θα πας? Πού θα πάμε? Στα Νανάκια θα πας, στη Ροδιανή. Που έχει και εκεί κούνια. Για βραδινό να έρθει να φύγει το όλο αυτό που έχεις φάει. Μπορείς να πιεις και ένα ποτό, ένα κοκτέιλ ή άλλο ένα παγωτό ή να φας και λίγα Νανάκια, αυτά τα ωραία τα κοτοπουλάκια που έχει εκεί στη Ροδιανή. Α, ναι. Και... Άντε, να μην το πω. Θα το πω στο διάλειμμα. Θα σας το πω, αλλά όχι σήμερα σε εσάς, εντάξει. Για να μην το καταλάβει αυτός που μου το είπε. Θα αφήσω να περάσουν λίγες μέρες να το ξεχάσει και θα το πω και σε εσάς. Αλλά τώρα θα το πω στα παιδιά, εντάξει. Και έτσι πάνω κάτω έχεις φτιάξει μια ωραία μέρα με λίγα χρήματα. Βέβαια, πηγαίνοντας σε όλους αυτούς, πες και όλες ότι είμαστε η πηλίτσα από το like. Μήπως πάρεις και καμιά έξτρα έκπτωση. Ε, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Και δώστε μου και ένα διαφημιστικό διάλειμμα, βρε αγάπες μου. Για να μας πεις το μυστικό. Για να πω το μυστικό στα παιδιά, να βγω και να ξανάρθουμε όμορφα και ωραία, έτσι όπως ξέρουμε, να πούμε τα υπόλοιπα θέματα. Θα δούμε σήμερα πώς την πατά ο φίλος άντρας Κρικ Καμάκη στο εξωτερικό όμως, βλέποντας μια ωραία γυναίκα εξωτερικά, που τελικά εσωτερικά δεν είναι και τόσο ωραία, κάπως έτσι περίπου θα δείτε, αντιδράσεις υπέροχες. Θα μάθουμε τι κάνει η Έφη Ανδρεοπούλου στο goopavlaman.gr και φυσικά θα με τον Γιώργο θα γνωρίσουμε και θα ξαναδημηθούμε τα παρατσούκλια των πόλεων, γιατί τώρα που θα ταξιδέψουμε, να ξέρεις πώς θα το φωνάξεις τον Βολιώτη. Πώς θα φωνάξεις τον Τρικαλινό. Μετά τις διαφημίσεις. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 24-6-10-32-233 για τις σκληρώσεις μας. Οδική. Οδική βοήθεια για 6 μήνες από Βαγγέλη Παπαδόπουλο. Το φανάρι, Κοσμά μου, να δείξουμε λίγο και το φανάρι αν μπορούμε. Από Γιάννη Δουζένη, έπιπλα κήπου, αγαπημένος επιχειρηματίας και πολύ ωραία έπιπλα κήπου, πολύ ωραίας ποιότητας, οικονομικές τιμές. Φυσικά όλα αυτά θα στο 3ο χιλιόμετρο Κοζάνης Πελεμαΐδος, εκεί πέρα πίσω από το Μερτρό, που είναι ο Χάρης ο Φουκάς με τα έπιπλα και η δίπλα είναι, γειτονάκια. Και επίσης, δίνουμε την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, 4 κοκτέιλάρες από το αγαπημένο μας το άρωμα το καφέ, Καϊπιρίνια, Καϊπιρόσκα, Κοσμοπόλιταν, Μανχάταν, Μοχίτο. Χαμός, χαμός. Αυτό είναι το φανάρι, το υπέροχο φανάρι μας αύριο λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι. Να πω λιγάκι πως η κυρία Πουρνάρα Αναστασία χθες κέρδισε το κοντάρι για selfie. Θα ήθελα, ολοκληρώνοντας την εκπομπή, να επικοινωνήσετε λιγάκι μαζί μας, γιατί έχουν με σημειωμένο προφανώς λάθος το τηλέφωνό σας και δεν μπορώ να επικοινωνήσω εγώ μαζί σας για να σας πω πώς θα πάρετε το δώρο σας. Η κυρία Πουρνάρα Αναστασία, λοιπόν, που έχει κερδίσει χθες, που κέρδισε το κοντάρι για τις selfie φωτογραφίες από το You by Chip. Ευχαριστούμε φυσικά Γκουρμέ, Νίκο Δελιαλή, Παπάγο, Παγωτά, Κάβο Ποτών, η ολοκληρωμένη Κάβο Ποτών που μπορείτε να βρείτε επώνυμες επιλογές εκεί πέρα, ξηρούς καρπούς και ό,τι άλλο θέλετε.
τον Γιάννη Δουζένη, το χυμό μας, το χυμό μας, πώς το ξέχασα εγώ το χυμό, το ωραίο το χυμό, το κατάστημα εκεί στην κεντρική πλατεία, δίπλα το περίπτερο του Πακαπούκα, που είναι η είσοδος του Ντάντα που έχει κλείσει προχθές, εκεί πέρα η πίσω η είσοδος, πηγαίνεις και παίρνεις υπέροχη γεύση χυμού, τον χυμό που εσύ θέλεις, τη επιλογή σου, είτε μέσα με superfoods, είτε με λαχανικά, είτε με φρούτα, είτε φρουτοσαλάτες, όλα στα στίβουν εκείνη την ώρα και έχει και πολύ καλή προσφορά για τον καφέ σου, για εσάς που είστε εκεί πέρα, τον παίρνεις γρήγορα μαζί με νεράκι, στο 1 ευρώ κιόλας νομίζω, τίποτα, φρέντο καπουτσίνο, φρέντο εσπρέσο κλπ. Λοιπόν, και φυσικά τους υπόλοιπους χορηγούς μας και στο σημείο αυτό θα απευθυνθώ στον Γιώργο και στους φίλους άντρες τηλεθεατές να θυμίσουμε για άλλη μια φορά, την αγγελία μας. Την αγγελία, για να μην το ξεχνάμε. Είναι, η αγγελία αυτή είναι από τα αγόρια του Control. Ζητείτε λοιπόν όμορφη νησιώτισσα με αδερφή, συμπληρώνω εγώ, γιατί τα αγόρια μας είναι δύο, με σπίτι δίπλα στη θάλασσα, για να δείξει στο Γιάννη και στον Κοσμά τα αξιοθέατα του νησιού από τις 17 Ιουλίου που παίρνουν άδεια μέχρι τις 15 Αυγούστου. Και αν ο μπαμπάς των κοριτσιών έχει και ψαροταβέρνα, να πούμε πως θα εκτιμηθεί επιπλέον. Παρακαλούμε μόνο σοβαρές προτάσεις. Μόνο. Και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ναι, φυσικά θα περάσουν από κάστινγκ εδώ πέρα, γιατί δεν γίνεται, δεν δίνουμε και ό,τι και ό,τι. Έτσι, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Απευθύνομαι λοιπόν σε Γιάννη Κοσμά, Γιώργο και στους φίλους άντρες τηλεθεατές. Σας έχει τύχει να βρεθείτε έξω για τον καφέ, το ποτό σας, έχεις πάει στο Άρμα, έχεις πάει στα Μικέλ να πάρεις κάτι, κάθεσαι σε ένα τραπεζάκι, περιμένεις και από απέναντι έχεις το κορίτσι. Σε κοζάρι. Ναι. Την κοζάρεις. Αλλοκοζάρεστε. Κάνετε το. Κοζανόστρα. Το κλιμπουνίτσι, γι' αυτό που μας έλεγε ο Τόλης. Αχλαμπιβλίκι. Ναι, το αχλαμπιβλίκι. Κάνεις αχλαμπιβλίκι με την απέναντι. Καλό λες, κλείνεις λίγο μάτι αυτά. Αυτή εντωμεταξύ, έτσι, ωραία. Μέχρι που γίνεται η αποκάλυψη. Και εκεί είναι τύπου γνωστής διαφήμισης. Μήπως έχεις ώρα. Ας το καλό σου. Για να δούμε πώς αντιδρούν οι άντρες όταν μια ωραία κυρία δείχνει ενδιαφέρον για αυτούς, αλλά στο τέλος δεν αποκαλύπτεται τόσο ωραία. Αντί για γατούλα τους βγαίνει κοτούλα. Αντί για γατούλα τους βγαίνει αρκουδούλα, μαϊμουδούλα και το όλα βίντεο θα βρεις. Χαρά στο πρόσωπό σας μπορεί να, έτσι, να μεταμορφωθεί σε μία απορία τεράστια, σε μία απογοήτευση. Όλα από αλφα τέλος πάντων. Γενικότερα φυσικά τους αποκάλυψε το τέλος ότι είναι στα πλαίσια χιουμοριστικής εκπομπής και μιας φάρσας που διοργανώθηκε στο συγκεκριμένο κατάστημα. Πόση χαρά είχε ο κύριος όταν του έδωσε την κάρτα, του γράψε το τηλέφωνο και του έδωσε να εδώ συγκεκριμένος. Ναι, βέβαια. Εδώ έχει πάρει τα πάνω του, λέει, βασιλιά σου, έτσι, εδώ πέρα. Ο άλλος παίρνει το μάφιν και δεν το τρώει, κοιτάζει, έτσι, έχει μείνει στο χέρι. Και γίνεται η αποκάλυψη και βλέπετε το χαμόγελο πώς επιστρέφει. Το πιο ωραίο ήταν αυτό που λέει θα σε πάρω και λέει αυτός σίγουρα. Ναι, και όταν φεύγοντας του κάνει πάρε με, ξέρεις πάρε με, ναι, ναι, 100%. Θα σου πάρω και ένα ξηραφάκι. Κοιτάξτε. Ναι. Καταπληκτικό το κόσμο. Θα σε πάρω οπωσδήποτε τηλέφωνο. Ναι. Έκανα την καλή μου. Μετά
Ναι. Του βγήκε και λίγο κονσίτα. Μετά γυρίζοντας τη γυναίκα του, καταλαβαίνει λουλούδια, αγάπες, μωρό μου και αυτά. Πάρε λίγα λεπτά για αποτρίχωση. Ξέρεις. Πόσο εκτιμώ τα ξηραφάκια σου. Και άλλα τέτοια. Λοιπόν, γι' αυτό αγαπημένοι μου φίλοι, προσοχή. Έτσι, προσοχή τώρα που ανοίγει και ο καιρός, δεν ξέρετε τι. Προσοχή με τις αγγελίες. Τα παιδιά. Και τα παιδιά προσοχή με τις αγγελίες. Αγόρια μου, παιδιά μου έτσι. Προσθέστε και λίγο ξυρισμένοι. Είναι και καλοκαίρι, κάνει και ζέστη. Θέλω να πω στο κοντρόλ μας, αντιλαμβάνεσαι έτσι. Θα τη στείλουμε στη Μάγδα την Παφίλη πριν έρθει από εδώ. Ολόκληρη. Να περάσει δεκτυχέ και μετά θα επιστρέψει. Λοιπόν, Γιώργο, από πού μπορούσε να ήταν η συγκεκριμένη κυρία, από ποια περιοχή? Από τη Μάνη. Από τη Μάνη, λες. Ναι, ή από την Κρήτη. Πώς τους λένε δηλαδή τους Μανιάτες και τους Κρητικούς? Δεν τους έχουμε. Τους Κρητικούς τους έχουμε. Θα τα πούμε μετά, με τη σειρά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πέτσακες ή Σβούρους. Πέτσακες ή Σβούρους. Τους Κρητικούς. Τους Κρητικούς. Έλα τώρα, Σβούρους γιατί, επειδή αυτό που χορεύουν είναι στο σβουριχτό. Ναι, γι' αυτό. Έτσι, γύρω-γύρω. Λοιπόν, πάμε αγαπημένοι μου φίλοι τηλεθεατές μας να δούμε τώρα πώς λένε αυτούς που λένε και πώς τους λένε και γιατί τους λένε. Έτσι, τα παρατσούκλια γνωστών πόλεων της χώρας μας. Και ξεκινάμε, Γιώργο. Ξεκινάμε μια και κοιτάμε πολύ τρίχα, να ευλογήσουμε τα δικά μας τα γένια. Πώς λένε τους δικούς μας, εντάξει, ξέρουμε. Σούρδους, ναι, και από πού προέρχεται. Άντε. Άντε τώρα, δες που κόλλησα. Μα, εδώ σε θέλω. Αυτό είναι. Α, ναι, από το τρελός. Σούρδος είναι ο τρελός. Περίπου. Για πες. Λέγεται ότι προσποιούνταν ότι δεν ακούγαν κάτι, δηλαδή έκαναν την πάπια, όταν δεν τους συνέφερε φυσικά. Και ενώ... και ενώ μένει οι υπόλοιποι Έλληνες τους δέχτηκαν με αυτή την νοοτροπία, οι Εβραίοι δεν κατάφεραν να στεριώσουν ούτε στιγμή στην περιοχή. Αυτό είναι Εβραίος δεν, εδώ, στην Κοζάνη. Στα βλάχικα, λοιπόν, σούρδος σημαίνει κουφός ή βλάκας. Κάνει τον κουφό ή το βλάκα. Α, έτσι. Μια χαρά! Χαρά! Νονούσια! Να πούμε για την Τολεμαϊδά, γνωστό καλλιαριώτες. Καλλιαριώτες. Αυτά τα καλλιάρια δεν είναι κάτι φυτά? Περιοχή νομίζω ότι ήταν. Είναι φυτά? Όχι, δεν είναι φυτά τα καλλιάρια. Για πες λίγο. Αλλιώς λεγόταν καλλιάρια, επίσης και λασποχώρη. Γιατί παλιά. Μπράβο, ναι, βάλτα θα σου λέγα. Αυτά τα φυτά που βγαίνουν στους βάλτες. Ναι, έτσι γι' αυτό. Από εκεί προήρθε η ονομασία. Να πούμε μερικά άλλα. Ναι. Οικός. Οικότες δηλαδή. Οικότες. Οικοές, πώς λέγονται. Πώς να λέγονται τώρα αυτοί? Είναι και η ονομασία ενός λόφου στη Ζάκυνθο. Α, καλά τώρα. Η Μπόχαλη. Ελλάδα, σ' αγαπώ. Μπόχαλη. Ναι. Γιατί είναι έτσι χυτή. Δεν έχει σχέση με τη μυρωδιά, την μπόχα που λέμε εμείς. Όχι. Γιατί παλιά στην τοπική διάλεκτο το μπουκάλι το λέγανε μποχάλι. Εξού και μπόχαλη. Πιάσε ένα μποχάλι νερό. Ναι, τότε στα ντόπια του, στα, στα κωτικά. Δεν θα θυμηθώ, βρε παιδί. Ποιο? Πώς λένε, πώς λέμε εμείς εδώ στα κοζανίτικα ότι κάθισα στρονιάστηκα, στρονιάστηκες. Στρονιάσκα. Ναι, αυτό, στρονιάστηκα. Το λέγει με προφορά ο Γιώργος. Ναι. Ναι, μπορεί. Στη Σιάτιστα το λένε τροχαλιάστικα. Τροχαλιάστικα. Τροχαλιάσκα. Κάτι κάπως έτσι. Και ναι, ήθελα να ρωτήσω. Αν είναι κάποιος ιατιστινός και το ξέρει, να μας, ναι, το πει. Ναι. Στη Ρόδο τσαμπίκους. Τους τσαμπίκους. Από το, ναι. Το τσαμπί. Ναι, όχι, από την Παναγία την Τσαμπίκα. Παναγία Τσαμπίκα. Έτσι έχει μείνει. Θεσσαλονίκη, Καρντάσια. Τα Καρντάσια, τα αδέρφια. Ναι, στα τουρκικά που είναι τα αδέρφια, ναι, αυτό, στον Εύρο, Γκάτζι ή Γκάτζολι. Α, Γκάτζολία. Που σημαίνει όμως τι, για πού βγήκε. Ο Γκάτζος τι είναι, ρε Γιάννης, που έχεις κάνει εκεί προς τα πάνω. Η Γκάτζολία, ναι. Α, πουλιά είναι η Γκάτζι. Είναι τα γαϊδούρια. Α, γαϊδούρια, ναι. Τι, αλλιώς και, και Γκάτζους, ναι. Είχαν πολλά γαϊδούρια παλαιότερα, έτσι φαντάρι βγάζαν. Κοροϊδευτικά την περιοχή Γκατζολία και έμεινε να τους φωνάζουν Γκάτζολους. Το πιο ωραίο λέει από ξεστοιχεία 604 ευρώ εξπρές, παλιά αποκαλούνταν και Γκάτζος εξπρές. Γκάτζος εξπρές. Στην Κέρκυρα. Αχ, το ξέρω. Ναι, το ήξερες. Παγουρά, όχι, παγουρά δεν είναι για νιώτες. Ναι. Για πες το λίγο. Παγανέλια. Παγανέλια, μπράβο. Ή αλλιώς φραγκολαντσέριδες. Ναι. Γιατί Παγανέλη στην κυρκυραϊκή διάλεκτο σημαίνει περιστέρι. Και η Κέρκυρα έχει πολλά περιστέρια λόγω της μεγάλης πλατείας.
Και Φρανκολατζέρδες που δεν ξέρω πού βγαίνει. Μάλλον το Παγανέλια είναι πιο. Το Φράνκο. Από το Φραγκοκρατία, ναι. Ναι. Στα Ιωάννινα παγουράδες. Ναι, γιατί από τη λίμνη παίρνουν παγούρια και τα. Γιατί έτρεχαν με τα παγούρια για να μαζέψουν και καλά το μαγικό νερό από τη λίμνη. Στη Λάρισα. Καλά, το τρίτο δεν μ' αρέσει. Νομίζω εκνευρίζονται κιόλας όταν τους λένε έτσι. Τυριά, ναι, τυράδες. Ναι, τυρόγαλα. Τυράδες, ναι. Ήπλα τυποδαράδες, ήπλα τύποδες. Έχουν μεγάλα πόδια. Όχι, λόγω του σχήματος του κάμπου. Που είναι επίπεδος και δεν. Καλώς ορίσατε στο κάμπο μας. Το τυρόγαλο βγαίνει από το τοπικό προϊόν, εξού και εκνευρισμό στον. Ναι, ναι. Γιατί καλά, εντάξει. Και εμάς μας λένε πρασάιδες στη Βάντσα, τι να πούμε. Των δε βολιωτών, μια και είμαστε στην ίδια περιοχή της Θεσσαλίας, είναι πάρα πολλά. Κυκλοφορούν στο Βόλο, στο Μαγνησία. Οι Αυστριακοί είναι, ναι, αυτοί. Ναι. Επειδή είχαν οι τελευταίοι που έφυγαν οι Αυστριακοί από. Και αυτό, αλλά και γιατί, ναι, επειδή οι Αυστριακοί θεωρούνται τσιγκούνιδες, επειδή είναι ψυχροί άνθρωποι. Οι βολιώτες. Ναι, έτσι λένε. Διότι είναι μοχθηροί, επί τουρκοκρατίας οι Αυστριακοί είχαν χειρότερη φήμη ακόμη και από τους Τούρκους. Έλα. Τώρα αυτά είναι σχόλια των παλαιότερων. Εμείς απλά τα. Έτσι είναι οι βολιώτες, ε. Δεν ξέρω αν είναι. Ούστ βρε, παλιοβολιώτη. Ούστ βρε. Έχουμε βολιώτη εδώ στην παρέα. Έχουμε. Όχι, καλό μου, ναι, το Κοσμάς, βολιώτης. Α, είναι βολιώτης. Α, τα ήξερε αυτά. Αυτό ήταν. Παπάς. Από τη Νέα Ιωνία. Δεν, εντάξει. Αλλά είναι καλή πάστα. Είναι καλή πάστα. Ο κύριος Άγγελος δεν είναι. Έτσι, μπράβο. Τα φιλιά μας. Στην Άρτα. Η Άρτα είναι εκεί προς τα πάνω Πρέβεζα φάση, ε. Ναι, πιο κάτω από την Πρέβεζα. Στην Άρτα τους λένε να δεις κάτι με τζιτζίκι, έχει φάση. Όχι, έχει ένα τζου βέβαια. Ένα τζου έχει για μέσα. Για πες το λίγο. Νερατζοκόλιδες. Πώς. Γιατί νερατζοκόλιδες. Ναι. Γιατί έχουν. Γιατί λόγω του ότι στην Άρτα έχουν πολλά νεράτζια και μεγάλους. Ποπούς, ναι. Οι Καρντάσιανς λοιπόν είναι από την Άρτα. Οι Καρντάσιανς, ναι, θα μπορούσαν να είναι από την Άρτα. Και η Νίκη Μινάζ από την Άρτα. Η Νίκη Μινάζ, ναι. Δεν μπορεί πιστεύω να είναι και Αυστριακή. Ναι, ρατζοκόλα. Στην Πρέβεζα, μια και είμαστε στην ίδια περιοχή. Α, και αυτό το ξέρω. Δεν είναι και πολύ έτσι. Σαρδέλες. Σαρδέλες, μπράβο. Γιατί έχουν τις σαρδέλες τους εκεί. Γιατί τις βάζουν στο κλουβί. Τις σαρδέλες. Στην Αθήνα. Έχουν ένα ποτάμι εκεί που βγάζει πολλές σαρδέλες. Ναι. Πολύ καλές. Ναι, έχουν ωραία ψάρια. Μάλιστα. Στην Αθήνα. Τι τους Αθηναίους, πώς τους λένε. Πρόσεξε. Γκάγκαρους. Γκαγκάρια. Ναι. Γκάγκαρους. Γκάγκαρο ήταν ένα πολύ βαρύ ξύλο που ήταν κρεμασμένο με σκηνή πίσω από τις αυλόπορτες. Γκάγκα στα τουρκικά θα πει το ράμφος. Lady Gaga, από εκεί θα βγαίνει, ε. Και η Lady Gaga είναι από την Αθήνα. Γκάγκαρη πρέπει να είναι και αυτή. Γκάγκαρη είναι. Ράμφος γιατί όμως, έχουν οι Αθηναίοι ράμφος. Ήταν κρεμασμένο με σκηνή πίσω από τις αυλόπορτες, τις οποίες έκλεινε με το βάρος του, τον Γκάγκαρο. Γκάγκα δηλαδή που βγήκε τον Γκάγκαρο σημαίνει ράμφος. Κάτι μητερό που το κρατούσε προφανώς. Στη Φλόρινα, στη δικιά μας εδώ. Α, δεν ξέρω πώς λένε στους Φλωρινιώτες. Γιούργα. Πώς? Γιούργα. Γιούργες. Ναι, γιατί η Γιούργα ήταν η Γεωργία στα Φλωρινιώτικα, στα ντόπια. Ήταν η μεγάλη. Γιούργια. Ο Γιούργας. Θεωρείται όμως, λέει, από τις μεγαλύτερες βρισχές για τους Φλωρινιώτες. Α, συγγνώμη. Οπότε συγγνώμη, ζητάμε, παιδιά, ότι λέει. Γιατί είναι βρισιά. Γιατί να πω. Ναι. Γιατί ήταν η μεγαλύτερη ιερόδουλη της Φλόρινας, η μια Γιούργα από τη Γεωργία. Τίποτα τώρα, κάει κάτω, αυτή είναι έχω κάνει. Η Γιούργα ήταν από τη Γεωργία, τη χώρα τη Γεωργία. Γιατί η Γιούργα ήταν η Γεωργία στα Φλωρινιώτικα. Η ποια Γεωργία. Ποια Γεωργία. Η Γεωργία. Ο Γιώργος, η Γεωργία. Ο Γιώργος και η Γεωργία. Α, ναι. Και η Γεωργία ήταν η ιερόδουλη. Ναι. Η μεγαλύτερη, πιο γνωστή. Εγώ νόμιζα Γεωργία, Γεωργός. Όχι, Γεωργία είναι καλό πράγμα. Ναι. Υπουργείο Γεωργίας και τέτοιο. Ναι, αυτή είναι η Γεωργία νόμιζα. Έχει και Υπουργείο. Για τους πόντιους. Ναι. Πρόσεξε. Πώς τους λένε. Πέρα από αούτους που τους λένε. Όχι, οι αούτοι δεν είναι οι πόντιοι, είναι άλλοι. Αούτι, αφού έτσι μας λένε. Δεν είναι όχι, ο πόντιος. Όχι, δεν είναι ο πόντιος. Δεν είναι βρισιά το αούτος. Ο αούτος είναι βρισιά. Δεν είναι, θα πει αυτός. Όχι. Αούτος. Μα πολλοί και εμένα μου λένε. Δεν είναι όμως αυτό που ψάχνουμε. Όχι, άλλοι είναι οι αούτοι. Αλλά το λένε οι ντόπιοι μας το λένε σε εμάς. Ναι, έτσι. Δεν είμαστε εμείς. Άλλο θα πεις εσύ. Ναι, προφανώς, έτσι. Ναι, οι ντόπιοι μας λένε. Τους λένε ντουντούμια ή τουρκούλια.
Μάλιστα. Τουρκούλη, δεν έχει ακούσει. Επειδή έρχονται τη Μικρά Ασία. Ακριβώς. Και τα ντουντούμια. Ναι. Ντουντούμια δεν ξέρω. Είχατε ντουκές. Τώρα με κοιτάς εμένα, μου διαφεύγει. Κι εγώ δεν το ξέρω, παιδιά. Αλλά το πιο σύνηθες είναι τα τουρκούλια. Που πάλι έτσι. Δεν μας αρέσει. Στη Λέσβο. Love Pondos. Στη Λέσβο. Περίμενε να δεις. Λέσβο. Και αυτό είναι γνωστό. Ακούγεται πολύ. Για ρίξτε το. Γκασμάδες. Γκασμάδες. Γιατί... Ξέρω τι είναι ο γκασμάς. Ναι, αυτός ο γκασμάς. Το έχουμε και σαν βρισιά. Λέω γκασμάς είσαι. Είσαι μαγειρός. Ναι, είναι. Είναι ωραίο. Το λέγαμε, θυμάστε. Ωραία βρισιά είναι αυτή όμως. Δεν είναι άσχημη. Ναι, όπως και πάρει. Σκεπάρι είναι τέλειο. Τέλειο δεν είναι. Και μπάζο μου αρέσει πολύ. Εμένα κιούσπα. Κιούσπα σ' αρέσει. Πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει. Πάρα πολύ το κιούσπα. Θα μάθουμε από πού κατάγεται, ξέρεις. Όχι, κάτι τουρκικό θα είναι. Α, δεν νομίζω. Ή από κάνα κιουσπί. Κιούσπα. Σπάκι. Το ψάξω. Τον άλλο, γιατί το λες μπάζο, ρε παιδί μου όμως. Δεν είναι ωραίο. Τα μπάζα είναι τα. Τα μπάζα. Που λένε ότι άμα δεν μπαζώνει, δεν χτίζει. Δεν είναι κάτι ταμπέλε που λέει δεν δεχόμεθα μπάζα. Τα μπάζα είναι τα σκουπίδια και καλά. Αυτά που περισσεύουν από κάποιες οικοδομικές εργασίες. Α, είναι γερή βρισιά. Το κιουσπά. Όχι, το μπάζο. Είναι ωραία. Κιουσπά σημαίνει, μου βγάλε στο Google. Καλά, εντάξει. Σκέτη κιουσπά είναι. Κιουσπά. Γιατί δεν είναι. Πορωτικές λεξούλες. Στούπικος. Τι σημαίνει. Μήπως είναι δικό μας. Όχι, το χρησιμοποιούν εδώ στο Google πολύ. Ναι, το λέμε, αλλά μήπως το λέμε μόνο εδώ στην περιοχή. Μπα. Στην Αθήνα δεν λένε κιούσπα. Θα λένε και αυτοί κιούσπα. Λένε και χάμο. Άστε το χάμο εκεί. Για συνέχισε εσύ μέχρι να βρω εγώ την κιούσπα. Συνεχίζω αφού, που λέμε και εδώ εμείς. Στην Καστοριά, τσιρουνιάιδες. Τσι. Τσιρουνιάιδες. Τσιρουνιάιδες. Ναι, αλλά δεν ξέρω από πού προέρχεται. Τους δικούς τους Καστοριανούς, γιατί μου ωραία τους λέτε. Καστοριανοί ξέρουν από πού, αν ξέρει κάποιος από πού προέρχεται αυτή η λέξη. Στις Σέρες λοιπόν, στις δικές μας εδώ πιο πάνω στη Μακεδονία, λόγω των ενός προϊόντος που παράγουν, να βοηθήσω. Πού στις Σέρες. Πέρα από μπουγάτσα, τι άλλο βγάζουν, είναι πολύ γνωστό. Το λουκούμι. Ναι, που λέγεται. Αυτό το μαγκρόζινο, το μαύρο που είναι στρόγγι. Όχι το σουτζούκι αυτό. Α, όχι σουτζούκι. Τα άλλα. Αυτά, ναι. Αυτά. Πώς τα λες. Ακανέδες. Το γνωστό λουκούμι. Γι' αυτό και τους λένε έτσι. Στην Πάτρα. Στην Πάτρα δεν έχουν καλό αυτοί. Δεν έχουν καλό και δεν είναι και καλή η λέξη. Ναι. Γιατί για τους πατρινούς δεν λένε καλά λόγια. Ναι, να το πούμε ή να τα αφήσουμε. Ναι, πες το. Μινάρες. Μινάρας, ναι. Πόδι μου θύμισε τώρα τη φίλη μου την Κλειόβο, την Πάτρα. Όταν ήθελα να βρει κάποιον, μου έλεγε πολύ μινάρας, ρε φιλίτσα, μου λέει αυτός. Μινάρας, πόσο καιρό έχω να την ακούσω αυτή τη λέξη. Ναι, και α, δεν το πιστεύω. Πολύ υποτιμητική λέξη για τους πατρινούς και δεν θα εξηγήσουμε τι σημαίνει. Βάλτε με το μυαλό σας το χειρότερο. Τι σημαίνει μινάρας, είναι ο δικός μας ο παπάρας. Όχι, δεν είναι. Ναι, είναι πιο πολύ από εμάς. Πιο πολύ. Πιο πολύ από. Χαρακτηρισμός σε άσχημη γυναίκα εν είδη έμεσης απόρριψης. Ταυτόσημα. Λούτα, σαύρα, σαβούρα, σαλούπα. Αλλά από πού προέρχεται, δεν λέει αν είναι τουρκικό. Δηλαδή, παράδειγμα, στην πέφτει τάδε γυναίκα, και δεν τη βλέπεις. Σκέτη κιούσπα είναι. Ότι με τίποτα ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Αρνητικό τέτοιο χαρακτηρισμό. Και εμείς δεν έχουμε ένα κοζανίτικο τέτοιο για το. Σιούκλα, δεν είναι. Δεν το έχεις ακούσει. Χρησιμοποιείται λέει στη διάλεκτο των ναρκωτικών. Ακούστε τώρα, των ναρκωτικών. Όλο το πράγμα δεν είναι καλό, αυτό είναι κιούσπα. Συχτή. Κακό μήνυμα κατά των ναρκωτικών. Αν είναι δυνατόν. Αρχικά, κιούσπα ήταν το κατακάθι που μένει αφού λιώσουμε το σουσάμι και πάρουμε το λάδι του. Τρώγεται μεν, αλλά κατά γενική ομολογία πικρίζει. Είναι ιδία. Λέγεται επίσης και κούσβος. Μεταφορικά, η άσχημη και γρουσούζα γυναίκα. Επικατοχής που μοσκοπουλούσαν την κιούσπα, δηλαδή αυτή τη μάζα, που πριν από το σουσάμι, ναι. Το σουσάμι, ναι, πριν γίνει λάδι. Τη μοσκοπουλούσαν, λέει, την κιούσπα. Μάλιστα, ηρωνικά, οι πολιτές φώναζαν «Πάρε κιούσπα, μαύρο χαβιάρι», λέγανε. Πεινούσαν πολύ στην κατοχή.
Και αν δεν είχαν πραγματικό ψωμί, τρώγαν κιούσπες. Ομπό. Ναι. Αλλά τώρα δεν τρώγεται η κιούσπα. Μια γυναίκα που παρουσιάζει έντονη ανασφάλεια, αναποφασιστικότητα, νευρικότητα και φλερτάρει και με όλους. Οχ. Ναι, μπορεί να γίνει και πρέπει, λέει, στόχος κάθε μπάκουρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει. Δηλαδή, αν η τύπισσα είναι... Δεν μπορώ να το πω αυτό. Αν είναι κιούσπα, αν είναι φώκια. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Αχου, τι είναι αυτά. Δεν θα χρησιμοποιήσω την κιούσπα. Δεν μ' άρεσε. Να τη χρησιμοποιήσεις. Άμα δεις κάποια κιούσπα... Ναι. Όχι, δεν θα χρησιμοποιήσω. Αλλά δικό σου είναι αυτό. Δεν θα χρησιμοποιήσω την κιούσπα. Να πούμε και μερικά ακόμα. Ναι. Στο Ηράκλειο, σουμπερίτες ή καστρινούς. Σουμπερίτες. Διότι στην κατοχή ο Σούμπερ είχε την έδρα του στο Ηράκλειο και οι Καστρινούς επειδή το Ηράκλειο ονομαζόταν και Κάστρο. Ναι. Ένα άλλο. Στο Άργος. Το οριστικό το δικό μας. Όχι, το κάτω. Α. Στο Ναύπλιο. Α, στο Άργος το σκέτο. Πρασάδες. Διότι... Κρασάδες. Πρά. Πρασάδες. Διότι έτρωγαν το πράσο με το οποίο χτυπούσαν το γαϊδούρι τους. Έκανε ένα διαμαστικό. Μπούλινγκ στο γαϊδούρι. Στην Καβάλα. Πώς τις λένε? Ψαροκασέλες. Ψαροκασέλες, ναι. Γιατί εκεί μου ψαρεύανε και βάζανε τα ψαρία σε κασέλες. Ναι. Ναι. Στην Κόρινθο, λαΐδες. Γιατί? Γιατί η λαΐς ήταν μια εταίρα της αρχαιότητας που καταγόταν από την Κόρινθο. Α, εταίρα όμως και αυτή, σαν τους δικούς μας τους Φρονιώτες με τη Γεωργία. Ναι. Από εκεί μείνανε. Ναι. Στην Κρήτη είπαμε πέτσακες ή σβούρους. Γιατί? Ο Ρεσίβιος, ο χωρικός που κατεβαίνει, αυτό είναι ο Πέτσας, έχει περίεργες διαθέσεις ως προς γυναίκες με τα γνωστά αξεσουάρ. Τι είναι αντικαταστήσει και στα Χανιά το κούργιαλος. Σβούρι είναι οι κάγκουρες που λέμε στην τοπική διάλεκτο. Εξού και σβούρους. Και γιατί λένε τους κωδικούς σβούρους, μωρέ, μια χαρά παιδιά είναι. Μια χαρά είναι. Ναι. Αυτή η φήμη. Και εμάς γιατί μας λένε έτσι, δεν εννοώ. Στα Τρίκαλα λοιπόν. Ναι, τους Τρικαλινούς. Τα... Πώς. Κασέρια ή σακαφλιάδες. Α, ναι, σακαφλιάδες. Για τους γνωστούς λόγους. Ναι. Τέλος. Τέλος Χαλκίδα. Δώσε και Χαλκίδα. Τρελονερίτες. Τρελονερίτες, γιατί βλέπουν συνέχεια νερίτ. Για... Ωραίο. Γιατί από το φαινόμενο της παλήρειας. Τρελά νερά, παλήρεια. Τα τρελά νερά του Ευρύπου λένε ότι έχουν πειράξει και τα μυαλά των Χαλκιδαίων. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλό είναι και αυτό. Καλά είναι και τα πειραγμένα μυαλά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μάθαμε και αυτά. Τώρα, Έφη μου, εσύ τι κάνεις με το woman.gr. Τι γίνεται? Όλα στη φορά το βγάζεις. Λίτσα. Για πες μας, γρήγορα. Πολύ, πολύ γρήγορα να σας πω ότι είναι ένα καινούριο site το οποίο έχει καιρό που έχει βγει στους διαδικτυακούς φίλους. Εγώ έχω αναλάβει την κατηγορία beauty. Ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα. Θα λέμε tips, μακιγιάζ, ομορφιά, ευεξία, υγεία. Άρα το woopavlaman.gr είναι ένα site το οποίο βρίσκεται έτσι στο διαδίκτυο. Ακριβώς. Έχει διάφορα θεματολογία που αναφέρεται στις γυναίκες και εσύ έχεις πάρει την κατηγορία της ομορφιάς και θα γράφεις εκεί πέρα για το beauty. Εκτός λοιπόν από το Effie and the City και το blog της Effie's μας, θα τη βρίσκουμε και στο woopavlaman.gr και φυσικά εδώ στο like. Και σήμερα στο like θα μας δείξεις με τη βοήθεια της Λιάνας της αδερφής σου ένα δροσερό καλοκαιρινό μακιγιάζ σε πλοία αποχρώσεις όπως είχαμε πει προηγουμένως. Είναι ένα πάρα πολύ σύντομο make-up που μπορεί να το κάνεις το πρωί. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ τις διακοπές αυτό το μακιγιάζ. Το μόνο που θα χρειαστείς από πινέλα είναι μόνο για να βάλεις το ρούς, αλλά έχουμε δείξει ότι προβάμε και ρούς και με τα χέρια σου που ξεχάσεις να πάρεις. Μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνουν και είμαι σίγουρη ότι τα καταφέρουν. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο του Πουλίδη. Και εγώ ευχαριστώ. Και φυσικά Έφη Ανδρεοπούλου και όλους εσάς που για ακόμη ένα απόγευμα επιλέξατε τη δική μας παρέα να σας κάνει συντροφιά. Ραντεβού αύριο εκεί κοντά στις 6 για να ολοκληρώσουμε την εβδομάδα όμορφα και γεμάτη και με κέφι και χαρά. Οκ, εντάξει, το έχουμε και φυσικά να κάνουμε τις σκληρώσεις μας. Τι να κάνουμε αύριο, θα είμαστε καλύτερα εδώ όλοι, φιλιά πολλά με Έφη και Λιάνα. Γεια! Όπως βλέπετε το σημερινό μακιγιάζ μας, το μισό πρόσωπο είναι διαβαμμένο. Εμείς θα σας δείξουμε το άλλο μισό. Αρχικά θα δείξουμε πώς να βάλετε τερακότητα στο πρόσωπό σας ώστε να δώσετε μία πιο μαυρισμένη όψη.
Στην ουσία είναι το περίγραμμα του προσώπου. Πρέπει να σβήσει τα ομοιόμορφα. Θα χρησιμοποιήσουμε μολύβι αυτή τη φορά, αντί για σκιά. Είναι μπλε, έντονο, πολύ ωραίο. Χρωματίζουμε το καπάκι του ματιού μας. Και σβήνουμε. Προϋπόθεση, το μολύβι είναι αρκετά μαλακό. Για να μπορέσετε να το δουλέψετε. Στη συνέχεια θα δώσουμε λίγο ένταση στη γωνία του ματιού και θα σβήσουμε για να δώσουμε λίγο φως. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα νουτ μολύβι στο εσωτερικό του ματιού μας. Στη συνέχεια μία πιο χρυσή νουτ σκιά για κάτω από το φρύδι να δώσετε φως. Επίσης, τώρα το καλοκαίρι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά υγρό ρούζ. Εγώ θα το βάλω με τα δάχτυλά μου για να δείτε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, για να μην το φοβάστε. Χαμογελάμε, όπως κάνει εδώ η Λιάνα. Και τονίζουμε τα μήλα μας. Σβήστε προς τον κρόταφο. Και προτιμήστε το χρώμα να είναι στο χρώμα της υγείας, για να φαίνεται πάρα πολύ φρέσκο. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε ένα ροζ, έτσι, γλυκό χρώμα. Δώστε ένταση, μην φοβάστε. Άμα θέλετε να ενισχύσετε το χρώμα του κραγιού σας, μπορείτε να βάλετε και λίγο γκλος στο κέντρο. Και να το σβήσετε λιγάκι, τα μποναριστά. Και φυσικά, δεν ξεχνάμε, καλοκαίρι, πολύ, πολύ, πολύ μάσκαρα για να δώσουμε ένταση στο βλέμμα. Και να αναδείξουμε τις λεφαρίδες μας. Και μπορείτε να βάλετε και λίγο στις κάτω. Αποφύγετε την υπερβολική ποσότητα για να φαίνεται πιο φρέσκο. Αυτό ήταν λοιπόν, εύκολο, γρήγορο, ελπίζω να σας αρέσει και καλή επιτυχία.